Μια φορά και έναν καιρό, σε μια μακρινή χώρα, κάποιο βράδυ που η τοσοδούλα κοιμόταν στο μικροσκοπικό κρεβατάκι της, ένας βάτραχος στάθηκε στο περβάζι του παραθύρου της και ψιθύρισε. Ώστε η χιονάτη ζει. Λοιπόν, αυτό δεν θα τα αφήσω έτσι. Καλό μου γουρουνάκι, αν μου ανοίξεις την πόρτα, θα βυσίξω την χειρένια σου καλύβα. Ο Πίτερ Παν αποχαιρέτησε τη Γουέντι, τον Τζον και τον Μάικλ και τους υποσχέθηκε ότι θα τους επισκέπτεται συχνά. Μπίμπι, να σε ρωτήσω. Πέταξες πρόσφατα πάνω από τις καρπουζιές της περιοχής. Όχι. Έχω πολύ καιρό να περάσω από εκεί. Α, έχεις πολύ καιρό. Και από τις πεπονιές? Πέρασες καθόλου από εκεί? Κάτσε να σκεφτώ. Όχι, ούτε από εκεί έχω περάσει. Κάτι μυρίζει πολύ έντονο σε αυτή την περιοχή και έχουμε σταματήσει να πηγαίνουμε. Και εγώ και όλες οι φίλες μου από το Μελίσι. Αχα, κι άσε με να μαντέψω. Δεν έχετε περάσει έστω και για λίγο ούτε από τις αγκουριές, σωστά? Ακριβώς. Μα πού τα ξέρεις όλα αυτά, Λέιλε, μας παρακολουθείς? Ειδικά προς τα εκεί μυρίζει τόσο έντονα που μας πιάνει ζαλάδα. Όχι, Μπίμπι, δεν σας παρακολουθώ. Απλώς, μερικά πράγματα εξηγούνται με την κοινή λογική. Δεν σε καταλαβαίνω, Λέιλα. Λοιπόν, θέλω την προσοχή σου. Mm-hmm. Εσείς οι μέλισσες, πετώντας από λουλούδι σε λουλούδι και από ανθό σε ανθό, μαζεύετε τη γύρη η οποία σας είναι απαραίτητη για να φτιάξετε το μέλι σας. Σωστά μέχρι εδώ? Πολύ σωστά! Επειδή πετάτε γρήγορα και βιαστικά για να φτιάξετε πολύ μέλι, τις περισσότερες φορές σας πέφτει η γύρη κατά λάθος αριστερά και δεξιά πάνω από τα λουλούδια που πετάτε. Ου, ναι! Ξέρεις πως γλιστράει! Πολλές φορές μου πέφτει τουλάχιστον η μισή από όσοι έχω μαζέψει. Λοιπόν, αυτό ακριβώς περιμένουν όλα τα φυτά της περιοχής για να μπορέσουν να βγάλουν τους καρπούς τους. Αυτή η γύρη που εσάς σας ξεγλιστράει είναι απαραίτητη και πολύτιμη για την επιβίωσή τους. Δηλαδή τι εννοείς? Απ' τη δική μου τσουμπαλιά εξαρτάται αν θα βγάλει καρπούζια ή καρπουζιά, πεπόνια ή πεπονιά και αγκούρια ή αγκουριά. Μπράβο, Μπίμπι. Αυτό ακριβώς σου εξηγώ. Κοίτα να δεις. Είμαι τόσο σημαντική και ούτε που το είχα καταλάβει. Αλλού είναι το πρόβλημα, Μπίμπι. Οι περιοχές που δεν πηγαίνετε πια έχουν τόσο έντονη οσμή επειδή οι γεωργοί τις έχουν ψεκάσει με φυτοφάρμακα. Μα γιατί να το κάνουν αυτό? Τα φυτά ήταν μια χαρά και καταπράσινα. Δεν είχαν ανάγκη από φάρμακα. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι έτσι θα τα προστατέψουν και ότι θα βγάλουν πιο πολλούς καρπούς. Δεν καταλαβαίνουν όμως ότι έτσι τους κάνουν περισσότερο κακό. Αυτό πρέπει να σταματήσει, Λέιλα. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Τι λες να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε κάτι όλοι μαζί και γρήγορα. Θα οργανώσουμε μία εκστρατεία για να ενημερώσουμε όλους τους αγρότες της περιοχής ότι με τα φυτοφάρμακα κάνουν μεγάλη ζημιά, όχι μόνο στις οδιές τους, αλλά και στη φύση γενικότερα. Τέλεια! Αλλά μέχρι να το καταφέρουμε αυτό, έχω κι εγώ μία ιδέα. Πού πάει τώρα? Θα φωνάξω όλο το μελίσι και θα πάμε να ξεπλύνουμε όλες τις βλαβερές ουσίες από τα φυτά. Γιατί εμείς οι μέλισσες, όταν έρχονται εναποδιές, απαντάμε πάντα με τον ίδιο τρόπο. Δουλειά, δουλειά και πιο πολύ δουλειά! Τέλεια! Φύγαμε λοιπόν! Μπείτε στο www.zuzunia.tv και γίνετε συνδρομητές στο Zuzunia TV Plus. Εκεί θα βρείτε όλα τα επεισόδια ακατά-μάκατα, αλλά και περισσότερες από 600 ώρες με αγαπημένες σειρές κινουμένων σχεδίων, εκπαιδευτικές εκπομπές και παιδικά τραγούδια. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον για παιδιά χωρίς διαφημίσεις. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε κινητά, τάμπλετ και τηλεοράσεις.